Τι θα μου δείξεις τώρα? Θέλει, λέει, να, άμα βγάλουμε, λέει, μία selfie, μας λέει η Όλγα. Η Ολγίνα, συγγνώμη. Η Ολγίνα, μισό. Πώς βγαίνει τώρα η selfie εδώ? Λοιπόν. Ναι. Έτσι. Ναι. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο, λέει η Ολγίνα Σαντίκου, μπορούμε να εμβολιαστούμε με μία selfie. Για να δούμε το βίντεο. Σε μια προσπάθεια να διαψεύσει την παραπληροφόρηση σχετικά με τον εμβολιασμό COVID-19, το Facebook παίρνει θέση. Ο Μάρκ Ζούκεμπεργκ, μέσα από ανάρτησή του, δήλωσε πως σχεδιάζει μια πλατφόρμα σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων της Βοστόνης, η οποία θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο όπου οι πολίτες μπορούν να κάνουν το εμβόλιο. Προκειμένου να μπορούν να υιοθετήσουν το μοντέλο και άλλες χώρες, οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σε 71 γλώσσες. Το Facebook θα συνεργαστεί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να διευκολύνει τους χρήστες να εγγράφονται εύκολα και γρήγορα ηλεκτρονικά, ενώ θα λαμβάνουν μήνυμα με όλες τις πληροφορίες στο WhatsApp. Με αυτόν τον τρόπο, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης στοχεύει να βοηθήσει εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως να εμβολιαστούν. Μάλιστα, περισσότεροι από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής το Facebook για να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικές με τον κορονοϊό. Τώρα, φωτογραφίες που απεικονίζουν πολίτες που έχουν εμβολιαστεί κατά του COVID-19 έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο. Μετά από μια δύσκολη χρονιά, φαίνεται πως οι selfie φωτογραφίες προσφέρουν ελπίδα και ανακούφιση στον κόσμο. Περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν λάβει μέχρι σήμερα τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου. Οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν προφίλ στα κοινωνικά μέσα. Εμβολιαστικά κέντρα έχουν δημιουργήσει online σελίδες όπου όσοι εμβολιάζονται μπορούν να ανεβάσουν την ίδια στιγμή φωτογραφίες τους. Η εφημερίδα Washington Post εγκομιάζει αυτή την ενέργεια, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να εμβολιάζονται και να αναρτούν φωτογραφίες τους ως ένδειξη πως όλοι μαζί μπορούμε.